στην άγρια δολοφονία που κατέσφαξε τη σύζυγο του φίλου του και από ό,τι φαίνεται ήταν και ερωτική του σύντροφος. Ναι, 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 ήταν και ερωτήσεις. Να πούμε ότι ο 40χρονος από τον Μπαγκλατές είναι στα κρατητήρια της ασφάλειας. Το τελευταίο διάστημα διατηρούσε με την 36χρονη ομοεθνή του σύζυγο του φίλου του στην Κυψέλη, διατηρούσε ερωτικές σχέσεις. Δράστης και θύμα δούλευαν μαζί στην ίδια επιχείρηση. Ο σύζυγος της 36χρονης ήταν άνεργος και τον συντηρούσε η γυναίκα του, η οποία δανειζόταν χρήματα από τον εραστή της και τελικά δολοφόνο της. Όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς, μαζεύτηκαν 20.000 ευρώ σε δανεικά και δεν του τα έδινε. Ναι. Μάλιστα, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν, πήγε αυτός, αγόρασε ένα μαχαίρι από την Ομόνια, πήγε σπίτι της λίγο μετά τις 3 χθες το μεσημέρι, στην οδό Τενέδου 10, τη ζήτησε να κατέβει κάτω. Όταν εκείνη εμφανίστηκε, τη ζήτησε το λόγο για την απόφαση του χωρισμού και τη ζήτησε και τα χρήματα. Εκείνη όταν αρνήθηκε να τα δώσει, όρμησε πάνω της και την έσφαξε στη μέση του δρόμου. Η 36χρονη έπεσε αιμόφρητη στο έδαφος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό, εκεί όμως λίγες ώρες μετά κατέληξε. Μάλιστα. Να πούμε ότι ο δράστης μετά τη στιγερή δολοφονία πέταξε το μαχαίρι σε ένα κάδο και εξαφανίστηκε. Η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών εντόπισαν το μαχαίρι, πήγαν στο κατάστημα της Ομόνιας και αγράφησαν το προφίλ του και λίγη ώρα αργότερα του πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα. Να πούμε ότι δυστυχώς σε αυτές τις χώρες η σφαγή των γυναικών, ναι, είναι δεδομένο. Τα έχουμε δεδομένα. Και να πούμε και το εξής. Να σας πω ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν λίγες εβδομάδες στην περιοχή στον Γκάζι, με ενημερώσανε, όπου ένας εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης φέρεται να πόθευσε μία πελάτησα. Εκεί λοιπόν, πελάτησα σε μαγαζί εστίασης, σε εστιατόριο. Πάει λοιπόν ο σύντροφος της κοπέλας και του λέει τι είναι αυτά εδώ πέρα και πάει να γίνει φασαρία και έρχεται ένας άλλος από την κουζίνα του μαγαζιού με ένα χασαπομάχαιρο και να φωνάζει Μπαγκλαντές, Μπαγκλαντές και να κυνηγάει να σφάξει τον σύντροφο της πελάτησας και να τον κυνηγά να τον σφάξει γύρω την περιοχή στον Γκάζι. Η γλυκύτατη Μπαγκλαντές, Γιάννη. Και να φωνάζει Μπαγκλαντές και να τον κυνηγάει με το μαχαίρι να τον σφάξει. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά γίνονται δυστυχώς. Πάμε γρήγορα να δώσουμε το αγαπημένο